το διαδίκτυο είναι μέρος της ζωής μας. Μας προσφέρει πολλά, όμως αρκετοί κινδύνοι ελοχεύουν. Ένας από αυτούς είναι ο κυβερνοεκφοβισμός, δηλαδή το ευρέως γνωστό cyberbullying. Η επιθετική συμπεριφορά από πρόθεση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων μπορεί να περιλαμβάνει πειράγματα με στόχο τη διασκέδαση, διάδοση φημών και ψεύδων γεγονότων με σκοπό τη δυσφήμιση, ανώνυμες κλήσεις και μηνύματα με σκοπό το φόβο και την ταραχή, κακοβούλη δημοσίευση φωτογραφιών με μοναδικό σκοπό την παρενόχληση, μηνύματα με προσβλητικό περιεχόμενο. Συνέπειες του cyberbullying είναι τεράστιες. Μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί σε αποχή από τα μαθήματα, απότομη πτώση στις σχολικές επιδόσεις, εκτέλεση πράξεων αντιθέτων με το χαρακτήρα του παιδιού, παράνομες πράξεις λόγω εκβιασμού. Επιπλέον, η δυσφήμιση ενός παιδιού οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση, κατάθλιψη. Σε ακραίες περιπτώσεις, η συνεχής έντονη παρενόχληση μπορεί να οδηγήσει στην αυτοκτονία. Για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, πρέπει να γίνουν εκστρατείες ενημέρωσης, γιατί με τη σωστή ενημέρωση μπορούμε να προστατευτούμε. Αν είσαι παιδί, έχει υπόψη σου ότι δεν πρέπει να προσβάλλουμε και δεν αφήνουμε κανένα να μας προσβάλλει. Δεν εμπιστεύομαι κάποιον που δεν ξέρω. Δεν βάζω τα δικά μου στοιχεία και ασφαλώς δεν δίνουμε τα στοιχεία μας αγνώστου. Γιατί δεν πρέπει να βάζουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Αν είσαι χρήστης ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, έχει υπόψη σου ότι μέσα από το Facebook ό,τι δηλώσεις είσαι και αυτό επαγρυπνείται. Να είσαι διακριτική, γιατί η ζωή στο διαδίκτυο δεν κλείνει με shutdown. Σε ακολουθεί στον πραγματικό κόσμο, οπότε δεν αφήνω τη ζωή μου να εξαρτάται από το διαδίκτυο. Αν είστε γονείς, να είστε κοντά στα παιδιά σας. Να θυμάστε ότι θλιμμένοι μαθητές ίσως να είναι θύματα cyberbullying. Συζητάτε με το παιδί σας. Αν είσαι θήτης, σκέψου καλά πριν δράσεις. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να είναι αιτία τόσης δυστυχίας. Σταμάτα την ηλεκτρονική παρενόχληση. Αν είσαι το θύμα, μην φοβάσαι, μην ντρέπεσαι, πες όχι. Μίλησε στους γονείς σου. Τηλεφωνήστε. Καταγγείλετε στην ιστοσελίδα www.cyberethics.info ή στο τηλέφωνο 2267-4747. Αν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα ή όταν βλέπεις περιστατικά βίας, σπάσε τη σιωπή σου. Μην αδιαφορείς, γιατί είναι ο δικός σου ρόλος για ένα καλύτερο διαδίκτυο.